Εύχομαι να εκπληρώσετε τα καθήκοντά σας και συγχαρητήρια. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κύριοι υπουργοί, έχουμε σαφή εντολή τετραετίας και έχουμε ακόμη πιο μεγάλη ευθύνη, όχι απλώς να εξαντλήσουμε την τετραετία, αλλά να αλλάξουμε την Ελλάδα, συμβάλλοντας και στον επαναπροσανατολισμό σε ευρωπαϊκή κλίμακα, μακριά από νεοφιλελεύθερα δόγματα και λιτότητα. Και αυτό είναι ένα γιγαντιαίο έργο που δεν μπορεί ο μικρός Δαβίδ μιας αριστερής νησίδας στο χάρτη της νεοφιλελεύθερης Ευρώπης ούτε καν να τον προσεγγίσει, αν οι κοινωνικές δυνάμεις σε ελληνική και ευρωπαϊκή κλίμακα, οι άνθρωποι δηλαδή που αντικειμενικά ανήκουν και εκφράζονται από ένα αντινεοφιλελεύθερο σχέδιο, δεν βάλουν πλάτη. Και είναι πράγματι, κυρίες και κύριοι βουλευτές, αυτοί οι άνθρωποι, άνδρες και γυναίκες, νέοι και απόμαχοι, τα χαμηλά και μεσαία κοινωνικά στρώματα, που έβαλαν και βάζουν πλάτη. Το ελληνικό παράδοξο, αυτή η επίμονη εμπιστοσύνη στη ριζοσπαστική αριστερά και στον ΣΥΡΙΖΑ, ακόμη και για την εφαρμογή επιβαλλόμενων μέτρων που θίγουν αυτά τα στρώματα, έχει ασφαλώς την εξήγησή του. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι καθημερινοί άνθρωποι, τα θύματα της ανθρωπιστικής κρίσης, επιμένουν να κρατούν τη σπίθα της ελπίδας αναμένη. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, κυρίες και κύριοι βουλευτές, απαιτούν όχι απλώς σκληρή δουλειά γενικά και αόριστα. Απαιτούν πολιτικές πράξεις και ενέργειες ταξικά στοχευμένες. Απαιτούν πλαίσιο σταθερότητας αλλά και δικαιοσύνης. Απαιτούν διαφάνεια και κοινωνικό έλεγχο. Και εμείς οφείλουμε με ειλικρίνεια να πούμε ότι δεν ζητάμε ανάθεση και εξουσιοδότηση ανεφόρων. Ζητάμε ενεργό συμμετοχή και αυστηρό κοινωνικό έλεγχο. Ζητάμε να βάζετε πλάτη αλλά και να μας διορθώνετε. Ζητάμε χρόνο, επιμονή και υπομονή. Ζητάμε μια μεγάλη κοινωνική συμμαχία των πολλών, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να διεκδικήσουμε μια λειτουργία της κοινωνίας με όρους ισότητας, δικαιοσύνης, ελευθερίας και τελικά χειραφέτησης. Γενάρης του 15, Ιούλης του 15, Σεπτέμβρης του 15, χρόνος πυκνός, ιστορικός, σφραγισμένος με δημοκρατικές αποφάσεις. 5 χρόνια ακραία συμφιλελεύθερης πολιτικής. Πάνω από 800.000 άνθρωποι στην ανεργία. Εκατοντάδες χιλιάδες στο εξωτερικό. Δραματική συρρήκνωση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος και της παραγωγικής βάσης της χώρας. Αυτό είναι το στοίχημά μας. Στο πεδίο αυτής της πραγματικότητας εργαζόμαστε για να την αλλάξουμε, για να την ανατρέψουμε. Και επειδή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουμε ακούσει σε αυτή την αίθουσα τα μύρια όσα για την οχτάμινη διακυβέρνηση και είναι, θα έλεγα, προφανής η αμηχανία των αντιπάλων μας, και αναφέρομαι ιδιαίτερα στη Νέα Δημοκρατία, να κατανοήσουν τι ακριβώς συμβαίνει, θα ήθελα να θυμίσω μερικά πράγματα. Μήπως, κυρίες και κύριοι της αντιπολίτευσης, ξεχάσατε τις συνθήκες ενός πλήρους πολέμου που ζήσαμε όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα? Μήπως ξεχάσατε την εκροή καταθέσεων που πυροδοτήθηκε από το φθινόπωρο κιόλας του 2014 από την ίδια τη Νέα Δημοκρατία και έφτασε μέχρι τη συμφωνία κοντά στα 50 δισεκατομμύρια ευρώ? Και αναρωτιέμαι αλήθεια, ποιοι έχουν αυτά τα χρήματα? Το αναρωτιέμαι ειλικρινά, ποιοι έχουν αυτά τα χρήματα και τα βγάζουν έξω? Ποιοι είναι αυτοί άραγε άνθρωποι? Είναι οι καθημερινοί άνθρωποι, είναι οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας, είναι οι εργαζόμενοι με αυτά τα χαμηλά εισοδήματα? Μήπως ξεχάσατε τους ασφικτικούς περιορισμούς με την άρση του ΓΟΑΙΒΕ στις 11 του Φλεβάρι, με τον αποκλεισμό οποιαδήποτε χρηματοδότηση του Δημοσίου από τις 18 Φλεβάρι, με την απαγόρευση οποιασδήποτε αύξηση του ορίου των 15 δισεκατομμύρων ευρώ για την έκδοση εντόκων γραμματείων? Μήπως όλα αυτά τα έχετε ξεχάσει? Μήπως ξεχάσατε ότι τα κόκκινα δάνεια είχαν γίνει εκρηκτικό πρόβλημα,
όπως καταγράφεται στην έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου από τον Ιούνιο του 2014? Και μήπως ξεχάσατε ότι ο ΕΛΑ που χρειάστηκε στην περίοδο της διαπραγμάτευσης Σαμαρά, στην περίοδο του Success Story, έφτασε τα 124 δισεκατομμύρια? Κυρίες και κύριοι βουλευτές, μήπως επίσης ξεχάσατε ότι όταν ψηφίζαμε το νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση, μας λέγανε για μονομερείς ενέργειες ο κύριος Κοστέλο, αν θυμάμαι καλά? Όταν κάναμε το ΜΕΣ στη δικαιοσύνη, μας κατηγορούσαν ότι απελευθερώνουμε τους τρομοκράτες? Όταν παλεύαμε κόντρα σ' όλους για να αναδείξουμε τα προβλήματα των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών, είχαμε μία απίστευτη, καθοδηγούμενη από συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, επίθεση και μία έξαρση του ρατσιστικού λόγου? Μήπως τα ξεχάσατε όλα αυτά? Στον πόλεμο αυτόν, σε αυτόν τον πραγματικό πόλεμο, μπορεί να μην βγήκαμε νικητές, αλλά δεν μας συνέτριψαν ούτε το εγχώριο σκληρό κατεστημένο της διαπλοκής και των ολιγαρχών, ούτε οι σκληρές φιλελεύθερες ελίτ της Ευρώπης. Κάναμε έναν συμβιβασμό. Υποστήκαμε μια, θα έλεγα, προσωρινή ήττα και υποχώρηση. Έχουμε βεβαίως, και αυτό είναι απολύτως σαφές και έχουμε πλήρη συνείδηση, τη σκληρή προοπτική των πρώτων, ειδικά του μήνα του Οκτώβρη, των προαπαιτουμένων μέσα στον Οκτώβριο για την πρώτη αξιολόγηση. Και αναρωτιέμαι κάποιες φορές, όταν ακούω από διάφορες πλευρές του Κοινοβουλίου ορισμένα πράγματα σε σχέση με αυτό, αν κάποιοι στο βάθος σκέφτονται ότι δεν πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή η πρώτη αξιολόγηση. Δεν ξέρω αν μπορεί να σκεφτεί κάποιος, κάποια, ότι αυτή είναι μια προοδευτική εξέλιξη, ότι αυτό θα είναι κάτι το οποίο θα ωφελήσει τους εργαζόμενους, τη χώρα, την προοπτική. Εμείς πάντως με ευθύνη και συνέπεια θα πάρουμε έτσι κι αλλιώς το βάρος αυτής της προσπάθειας και θα πετύχουμε την πρώτη αξιολόγηση να ολοκληρωθεί μέσα στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, έχοντας πλήρη συνείδηση ότι τα μέτρα αυτά θίγουν, όπως είπα και πριν, και κοινωνικά στρώματα τα οποία θέλουμε και επιδιώκουμε να εκπροσωπήσουμε, τουλάχιστον στην πρώτη φάση. Και θα προχωρήσουμε βεβαίως και στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Και απορώ, κύριε Μητσοτάκη, επειδή μιλήσατε γι' αυτό, για το πώς προέκυψε αυτή η ανάγκη, ίσως ξεχάσατε ότι υπάρχει και λίγο πολιτική σε αυτό. Ότι υπάρχει και υπάρχουν και επιδιώξεις αυτό. Και ότι, εν πάση περιπτώσει, εμείς πρέπει να αποφύγουμε όλες τις παγίδες και τις επιδιώξεις που θέλουν να εξαντλήσουμε τα 25 δισεκατομμύρια. Και πιστεύω πραγματικά ότι δεν θα μπούμε σε αυτές τις παγίδες, δεν θα υποχωρήσουμε σε επιδιώξεις που θέλουν να μας οδηγήσουν σε άλλα μονοπάτια, και νομίζω ότι είναι κατανοητό αυτό που λέω. Και έτσι θα μπορέσουμε να ανοίξουμε το μεγάλο κεφάλαιο της απομείωσης, με συγχωρείτε, και αναδιάρθρωσης του χρέους, για το οποίο δεν άκουσα λέξη από τον κύριο Μητσοτάκη. Αλλά πώς να πει η Νέα Δημοκρατία για αυτό το θέμα, τι ακριβώς να πει? Και νομίζω ότι δεν υπάρχει πλευρά αυτή τη στιγμή στον κόσμο, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, πιο ένθερμα ή λιγότερο ένθερμα, πιο φανερά ή καλυμμένα, που να μην μιλάει για την αναδιάρθρωση και την απομείωση του ελληνικού χρέους ως έναν από τους όρους και για την προσέλκυση επενδύσεων. Διότι ξέρετε πάρα πολύ καλά, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά σε αυτή την αίθουσα, ότι βρεθήκαμε να έχουμε για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης των δανειακών μας υποχρεώσεων έναν Ιούλιο και έναν Αύγουστο με ένα πικ στα χρηματοδοτικά δεδομένα για το χρέος. Και βεβαίως γνωρίζετε ότι μέσα από την δανειακή σύμβαση με τον ESM
κάναμε έστω μια μικρή αναδιάρθρωση του μέσω του βραχυπρόθεσμου και του μεσοπρόθεσμου χρέους και με τα μικρότερα επιτόκια και με την παράταση του χρόνου αποπληρωμής. Όμως το μεγάλο πρόβλημα, και αυτό νομίζω ότι το γνωρίζετε και το γνωρίζουν κι όλοι, είναι από το 22 και μετά. Και αν δεν λύσουμε και δεν αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα, ξαναλέω, είναι ένας παράγοντας πολύ κρίσιμος και για την προσέλκυση επενδύσεων. Πέρα από όλους τους άλλους που νομίζω και οι υπουργοί, οι οικονομικοί θα το αναλύσουν και θα το εξειδικεύσουν παραπέρα. Η ρύθμιση λοιπόν του χρέους σε ένα σταθερό φορολογικό σύστημα και δίκαιο, και όχι τριτοκοσμικές συνθήκες εργασίας, όχι ο μεσαίωνας, είναι συνθήκες σταθερές που μπορούν πράγματι και θα φέρουν επενδύσεις, τις οποίες εσείς ποτέ δεν φέρατε. Και λέτε και επαναλαμβάνετε μία και μόνο επένδυση για την οποία επιχαίρετε, και ίσως και καλώς επιχαίρετε, είναι ένα θέμα προς συζήτηση, αλλά εν πάση περιπτώσει τίποτα άλλο δεν έχετε να επιδείξετε σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Εμείς λοιπόν έχουμε μάχες μπροστά μας, και μια μεγάλη μάχη, και θα ήθελα εδώ σιγά σιγά να κλείνω, αφού ζητήσω κι εγώ τα 3 λεπτά της δευτερομιλίας μου. Η μεγάλη μάχη που έχουμε μπροστά μας είναι η μάχη σε αυτό που λέμε κοινωνικό κράτος. Είναι οι βαθιές τομές και αλλαγές που θα κάνουμε, και έχουμε πλήρη συνείδηση και έχουμε σαφέστατο σχέδιο και στον τομέα της υγείας και στον τομέα της παιδείας και στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας και στον τομέα βεβαίως της δημόσιας διοίκησης, που είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες και στοχευμένες οι αλλαγές που θέλουμε να κάνουμε. Εκτός αν ό,τι εμείς λέμε, είτε ως παράλληλες ενέργειες, είτε ως παράλληλο πρόγραμμα, είτε ως κατευθυντήριες γραμμές αυτή μας την προσπάθεια, δεν είναι ότι δεν υπάρχουν, αλλά δεν σας αρέσουν, δεν σας ταιριάζουν. Είναι σαν αυτό που έγινε και με την πρότασή μας για την φορολόγηση των κερδών των μεγάλων επιχειρήσεων πάνω από 500.000, όπου βάλατε το γνωστό κατεστημένο να πυροδοτήσει μια αντίδραση που βρήκε βίκο αότα βεβαίως στην οφειλελεύθερη σελίδα της Ευρώπης, και να μην περάσει αυτό το μέτρο. Αλλά για να δούμε, όταν θα αρχίσουμε να φέρνουμε και θα φέρουμε συγκεκριμένο σχέδιο αντισταθμιστικών μέτρων, τι στάση θα κρατήσετε και με ποιους θα πάτε και ποιους θα αφήσετε. Γιατί περί αυτού πάντα πρόκειται. Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κλείσαμε την παρένθεση της επιδίωξης για αριστερή παρένθεση. Την κλείσαμε οριστικά. Και ανοίξαμε επιτέλους τον ορίζοντα της αριστερής διακυβέρνησης. Αυτής που σε κάποιους σηκώνεται η τρίχα όταν την ακούνε. Όμως, εκατομμύρια μάτια είναι στραμμένα πάνω μας, στις προσπάθειές μας. Συμπυκνώνουμε πόθους πολλών γενιών. Έχουμε πλήρη συνείδηση των δυσκολιών και των συσχετισμών. Προχωράμε μέσα από αντίξωες συνθήκες, αλλά με την κοινωνία πληγωμένη αλλά όρθια, ανοίγοντας νέους δρόμους με ιστορική αυτοπεποίθηση και ευθύνη. Σας ευχαριστώ.